Τις τελευταίες μέρες ξεκαθαρίζουν κάποια πράγματα. Στις 28 Ιανουαρίου έχουμε να διαλέξουμε εάν η χώρα θα συνεχίσει με σταθερά βήματα στο δρόμο της ανάπτυξης που με τόσες προσπάθειες έχουμε ανοίξει ή εάν, όπως προτείνει τώρα και ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος, θα γυρίσουμε πίσω σε μέρες του 2012-13, σε παιχνίδια με δανεικά και σε ένα κράτος που δεν θα αποπληρώνει δάνεια, που θα κινδυνεύει με στάση πληρωμών και θα φορτώνει τους φορολογούμενους και το μέλλον. Μέχρι τώρα είχαμε τη γνωστή σχολή που εκπροσωπούν το ΑΚΕΛ και ο κύριος Σταύρος Μαλάς με κρατικοδίωτη οικονομία και χρέη. Τώρα, μέσα από ανοικονόμητες και γι' αυτό αναξιόπιστες υποσχέσεις, προσχωρεί και ο κύριος Παπαδόπουλος σε λογική χρεών και ανασφάλειας. Με την διακυβέρνηση Αναστασιάδη εμείς προτείνουμε να συνεχίσει η χώρα σε δρόμο ανάπτυξης, με ισορροπία και πλεονάσματα στα οικονομικά του κράτους. Κρατάμε το κεκτημένο της οικονομίας, που έχει ορθοποδήσει πια, και προχωράμε μπροστά, για να βλέπουμε διαρκώς βελτίωση.